Επιστρέψω εδώ πέρα, μιλάμε για ανανεωμένη Μαρή Κωνσταντάτου. Κυπρόλη Κυριακού, η οποία λέει έχει σχέση το κορίτσι. Χώρισε, χείρεψε. Είναι με νέο άνδρα. Τα λέει όλα αυτά, Τα λέει όλα αυτά, αλλά εκφράζει για το παράπονό τη ότι τα μίντια, εμείς δηλαδή οι δημοσιογράφοι, την έχουμε ξεχάσει. Τι πρέπει να κάνουμε. Να την. Πρωτομήνα τη κάνουμε. Η κυρία Μαρή. Να τη δώσουμε μια εκπομπή, ίσως αυτό θέλει. Εγώ κάνω έκκληση και στο κανάλι εδώ αυτό πέρα. Αυτό το δεκάλεπτο που έβγαινε στον Αντένα. Τη κυρία Μαρή. Πάμε να ακούσουμε τι λέει. Η Λίτα την εξαφάνισε, λέει τα μίντια και έχει μία σχέση. Τι λέγε τα παλιά. Τι πήγε το μήνο Κυριακού. Το να ήμουν στο μήνο Κυριακού. Για να ακούσουμε. Πολύ καιρό έχουμε να σε δούμε σε μία συνέντευξη. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν περάσει 2 χρόνια περίπου. Καταρχήν να σου πω ότι δεν εξαφανίστηκα. Τα μίντια με εξαφάνισαν. Οπότε δεν ευθύνομαι εγώ για το ότι δεν έχω κάνει συνέντευξη τα τελευταία χρόνια. Εγώ εδώ ήμουνα. Δεν έφυγα ποτέ. Δεν είμαι φυγάς. Για κάποιο λόγο τα μίντια επέλεξαν να με εξαφανίσουν. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν κοντά σου και ξαφνικά εξαφανίστηκαν. Κοίταξε, είχα πάρα πολλούς φίλους και συνεργάτες οι οποίοι με πρόδωσαν, αλλά ήταν κάτι που περίμενα και γνώριζα από την αρχή. Ήξερα πάρα πολύ καλά ότι θα συμβεί αυτό. Απλά δεν μπορούσα να το προσδιορίσω χρονικά. Γιατί φύγαν όλοι αυτοί οι Μαρία από κοντά σου? Γιατί επέλεξαν να φύγουν, αλλά δεν μου λείπουν. Τι να σου πρωτοπώ για το μήνο Κυριακού. Ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησα πάρα πολύ και με αγάπησε πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να πεις όσον αφορά τον τρόπο που χειρίστηκαν τα μίντια το συγκεκριμένο χωρισμό? Το διαζύγιο μας ήταν συνενετικό. Και όλα αυτά ήταν ιστορίες που κατασκεύασαν κάποιοι, εντελώς πλαστές και πλασματικές. Καθημερινά παλεύω με το να μην κάνω flashback. Το παλεύω. Το παλεύεις επειδή προφανώς δεν ξεχνιούνται. 20 χρόνια, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι η μισή σου σχεδόν ζωή. Ναι, ακριβώς. Οπότε το ολοκληρώνουμε εδώ, γιατί θα μου είναι πολύ δύσκολο. Βγαίνω με τους φίλους μου, τον σύντροφό μου. Άρα αυτή τη στιγμή έχεις μία σχέση, δεν είσαι μόνη σου? Όχι, δεν είμαι μόνη μου. Έχω μία πολύ καλή σχέση με ένα φανταστικό άνθρωπο, πολύ αξιόλογο. Και ό,τι θα μπορούσα να θέλω μέσα από αυτό. Άρα μιλάω ότι είναι ερωτευμένη. Είπε πολλά. Ακούμε στην εκπομπή όλα, αλλά στις άσες σταμάτη. Στις άσες σταμάτη είναι. Βλέπουμε να είναι αλλαγμένη. Με χαρά δεν κόβω την κυρία την κυρία Μαρή. Το θέμα εδώ πέρα είναι. Λάμπη. Το θέμα εδώ πέρα είναι όμως ότι είναι ενοχλημένη οικογένεια Κυριακού. Με τη συνέντευξη και με τόσα είπε. Άφησε υπονοούμενα ότι ρωτή κάποια πράγματα ήταν κατασκευασμένα, ότι δεν έγιναν. Ότι την πρόδωσαν όλοι. Εδώ μιλάει για τους συνεργάτες. Εγώ μιλάω για την οικογένεια Κυριακού τώρα. Μην τα μπερδεύουν τα πράγματα. Αφήνει υπονοούμε ότι κατασκευάστηκαν πράγματα εναντίον της. Για το διαζύγιο. Το διαζύγιο. Και λένε άνθρωποι της οικογένειας Κυριακού, τι κάθεται και λέει η Μαρή. Διαφωνούν άνθρωποι που βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας Κυριακού με τόσο ακούστηκαν. Κάποιοι λένε κάτσε να ανοίξουμε το στόμα μας και μην το ανοίξουμε καλύτερα το στόμα μας. Εμείς τα λέμε όλα εδώ και μεταφέρουμε και τη μία πλευρά τη συνέντευξη της κυρίας Μαρή Κυριακού, πρώην Κυριακού Μαρή Κωνσταντάτου, πιο σωστά. Και μεταφέρουμε και τι λέει είναι άνθρωποι του φιλικού περιβάλλοντος της οικογένειας Κυριακού. Και εγώ να ρωτήσω κάτι ακόμα. Πολύ ωραία συνέντευξη και συγκινητική και τα λοιπά και μια χαρά. Τι συγκινητική. Μην σε φαγόρα, σε μασχάλη. Ναι. Βάλε και τα κλάματα εσύ. Τι είπε, που ερωτέθηκε και την προδώσανε. Εκεί στεναχωρέθηκες εσύ. Στο κομμάτι που είπε ότι τα μίντια... Φέρτε παρακαλώ χαρτομάτιλο, κύριε... Έχω μαζί μου. Κύριε Λάκη, έχετε χαρτομάτιλο, παρακαλώ, φέρτε μου. Έχω για τέτοια συνεντεύξεις, έχω μαζί μου. Φέρτε μου, παρακαλώ, χαρτομάτιλο. Αυτό που είπε το κομμάτι ότι τα μίντια την εξαφάνισαν, έκανε μια εκπομπή στον Αντένα, την εκπομπή με αγάπη, εντάξει, μια εκπομπή που τόνιζε το φιλανθρωπικό έργο κτλ. Αλλά εκπομπές ξεκινούσαν, εκπομπές κοβόντουσαν, η Μαρή Κυριακού ήταν εκεί πέρα, δεν είχε σταματήσει ποτέ να κάνει συγκεκριμένη εκπομπή. Οπότε ποιοι την εξαφάνισαν και πώς την εξαφάνισαν, αυτό είναι ένα κομμάτι που εγώ τουλάχιστον δεν κατάλαβα τι εννοούσε τουλάχιστον στην προκειμένη συνέντευξη. Έλα εδώ, περίμενε εδώ, σου παρακαλώ. Ελπίζω να είναι από τα καλά, Πάντα τα καλά. Όχι τίποτα. Εδώ, πάρ το χαρτομαντιλάκι εδώ. Στον κύριο Καράλη, παρακαλώ, το δώσουμε το χαρτομαντιλάκι. Έλα.
Φέρτο. Δώσ' του. Για τα δάκρυα της συγκίνησης. Για τα δάκρυα της συγκίνησης, ε. Πάρε το ολόκληρο Χορτοβέλο, θα μας τρελάνεις τώρα. Βάγει τα κλάματα. Θα μας τρελάνεις τώρα γιατί και η Μαρή και είπε βελούδινο διαζύγιο είχα και όλο μια χαρά με το συγχωρεμένο. Ε, τι να πει. Και είμαι ερωτευμένη, συγκινήθηκε γιατί βρήκε σχέση ή που της είπε ότι τα κανάλια τα μύτη την εξαφάνισαν. Το είπε. Εντάξει, ωραία, δεν είπε συγκινήθηκα. Κλάψε ρε, κλάψε, πάτε το μαντήλι. Πάτε το μαντήλι και κλάψτε. Που έχει ζήσει μαζί 20 χρόνια, έτσι από εκεί και πέρα, εγώ σέβομαι και την πλευρά της κυρίας Κωνσταντάτου και την αντίθετη πλευρά. Όποιος, όποια κι αν είναι η αλήθεια τέλος πάντων. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Ωραία. Πράγματα. Πάμε, είχαμε Σαββατοκύριακο. Ναι. Εδώ που θα πάμε σε αυτό το θέμα.